слушатели не перья. Λίγα κακά παραπάνω. Μπαίνουμε πλέον στην φάση της εκφώνησης του κλιματικού συμβολαίου, όπου λέγοντας κλιματικό συμβόλαιο, είναι ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης όλων των δράσεων που θα κάνει ο Δήμος μας για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας. Στην προσπάθεια αυτή, οι Δήμοι, οι έξι πόλεις και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ως Δήμαρχος μιας εκ των έξι πόλεων, προσπαθούν το θέμα αυτό να το κάνουν εθνική υπόθεση. Και με σιγανά βήματα πράγματι αυτό γίνεται. Και ένα πρώτο είναι ότι το Πράσινο Ταμείο χρηματοδοτεί τους Δήμους των έξι πόλεων με, για μας αντιστοιχεί το ποσό των 65.000 ευρώ, για να πληρωθούν όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την προετοιμασία του φακέλου. Διότι ο φάκελος δεν είναι κάτι, δεν είναι μια απλή υπόθεση πλέον. Είναι αναγκαίες και κάποιες μελέτες, απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και έρχεται το Πράσινο Ταμείο και καλύπτει μέχρι αυτό το ποσό τα έξοδα της σύνταξης του φακέλου. Ταυτόχρονα το Πράσινο Ταμείο πέρασε τροπολογία στο νόμο, θα μπορεί να δεσμεύσει πλέον του 2,5% όπως είναι το καταστατικό του, ποσά για τις έξι πόλεις, που θα είναι περίπου 10 εκατομμύρια το χρόνο για τις έξι πόλεις μέχρι το 2030 για να χρηματοδοτηθούν για να υλοποιήσουν τις δράσεις του κλιματικού τους συμβολαίου. Παράλληλα, το Σαββατοκύριακο, επειδή θα το έλεγα μετά, το πω τώρα, το Σαββατοκύριακο, αύριο ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και έχει προγραμματιστεί μία συνάντηση, μία η ώρα το μεσημέρι, με εκπροσώπους των έξι Δήμων και τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, οι οποίοι θα ενημερωθούν και θα αναδειχθεί μέσα από αυτή την ενημέρωση συζήτηση και η ανάγκη συνεισφοράς κάθε γραμματείας από τα αντίστοιχα Υπουργεία και υποστήριξη στις προσπάθειες των έξι πόλεων. Όμοια τη Δευτέρα το απόγευμα, ώρα 7, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, επειδή ένα μεγάλο μέρος των δράσεων του Κλιματικού Συμβολαίου σχετίζονται με την ενέργεια, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας λοιπόν έχει συγκαλέσει πάλι μία σύσκεψη μεταξύ του Προεδρείου της Ρυθμιστικής Αρχής και των εκπροσώπων των έξι Δήμων για να συζητηθούν θέματα και να οργανωθούν με τον καλύτερο τρόπο οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο θέμα της ενέργειας για να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Και γι' αυτό τον λόγο δεν θα το πω μετά, θα δείτε και στις μετακινήσεις, είναι και μια δική μου μετακίνηση για να βρεθώ στη Θεσσαλονίκη σε αυτές τις δύο μεγάλες συνεδριάσεις που σχετίζονται με τη σύνταξη του κλιματικού συμβολαίου. Άρα λοιπόν εμείς σήμερα εδώ θα καλούμεθα να αποδεχτούμε την χρηματοδότηση 65.000 ευρώ. Ναι, εφόσον παίρνουμε χρήματα, η ερώτηση είναι μία. Για να μπορέσουμε πιθανότατα να βγάλουμε και μία αναλογική προσέγγιση πώς θα κατανεμούμε τα χρήματα. Η Αθήνα πώς θα παίρνει. 100.000. 100. Να σου το πω μετά, δεν το θυμάμαι. 100.000. 80 Θεσσαλονίκη. Και οι υπόλοιπες από τα 65. Α, το λέει πιο κάτω. Δεν το πρόσεξε. Ναι, 100, 80 και πιο κάτω το λέει πιο κάτω. Πάμε παρακάτω. Την πίσω μεριά. Ας ελπίσουμε αντιστοίχως και τα 10 εκατομμύρια. Καλά θα είναι. Αυτά τα 65.000 είναι για τις από εδώ και πέρα δαπάνες για τις έδειες του φακέλου. Μέχρι σήμερα μπορείτε να μας πείτε πόσο έχει κοστίσει η προετοιμασία. Και η οποία υποθέτω ότι πληρώνεται από ίδιους πόρους του Δήμου. Την αμοιβή των συνεργατών, 30.000 και μόνο, που είχαμε τους εξωτερικούς συνεργάτες, τον κύριο Νικολαή, την κυρία Βασιλάκου και την κυρία Στρατηγέα, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες της σύνταξης της πρότασης. Τίποτα άλλο. Τώρα
Τώρα μοιράστηκαν σε άλλους κωδικούς. Όχι. Δεν μπορεί. Όχι. Τώρα, αν υπήρχαν έξοδα. Παραδείγματος χάρη, η εκδήλωση που υπήρχαν... μέτρο, δεν είχε κόστος. Ποιο. Η εκδήλωση που έγινε στο μέτρο. Αυτό πήγα. Δύο-τρεις εκδηλώσεις που γίνανε. Αυτό πήγα. Κόστος. Και η μετακίνηση των στελεχών προφανώς. Αυτό πήγα να πω. Δεν γνωρίζω το κόστος της εκδήλωσης που έγινε στο Μέγαρο Χορού. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα όμως, στην προετοιμασία του φακέλου, γιατί στις διαβουλεύσεις δεν είχαμε κανένα έξοδο και είχαμε μια φιλοξενία πέρυσι το Σεπτέμβριο που είχαν έρθει οι εμπειρογνώμονες αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 500 έργο, δεν θυμάμαι τώρα πόσο τους είχαμε. Δεν θυμάμαι. Ένα πολύ μικρό νούμερο. Αλλά δεν είχαμε όμως. Και ήμασταν ο Δήμος που κατέβαλε, που πλήρωσε τα λιγότερα. Τα πιο λίγα πληρώσαμε για να έχουμε αυτή την υποστήριξη. Άλλοι δήμοι πληρώσαν πολλά. Μπάτζετ και 100.000. Πολλά πληρώσαμε. Και μπάτζετ 100.000 άλλους. Νίκο, να κάνω μια ερώτηση. Μόνο. Από τη στιγμή που ενταχθήκαμε. Δεν είναι διάφορα. Από τη στιγμή που ενταχθήκαμε. Δεν καλύπτονται αυτές οι δαπάνες από το πρόγραμμα. Από τη στιγμή που μπήκαμε στο πρόγραμμα. Είχε δεσμευτεί το Υπουργείο ότι τα έξοδα που κάνουν οι Δήμοι για τη σύνταξη του φακέλου στην πρώτη φάση θα καλυφθούν κατά ένα μέρος από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Γράφει μέσα η απόφαση αυτή ότι τα υπόλοιπα 100.000, οι επόμενες 100.000 από το 300.500 θα καλύψουν έξοδα φακέλων για όλους τους υπόλοιπους 21, πώς ήταν. Θα τους δώσει ένα μικρό. 5.000. Θα τους δώσει ένα μικρό. Ομόφωνα. Εγώ θα ψηφίσω θετικά. Απλά θέλω να εκφράσω την εξής άποψη, ότι εύχομαι να τρέξει αυτό το πρόγραμμα. Εύχομαι. Επειδή όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό το πρόγραμμα των 100 ουδέτερων πόλεων σχεδιάστηκε σε άλλες εποχές, παρότι οι στόχοι του είναι επίκαιροι και ίσως ακόμη πιο επίκαιροι, δυστυχώς η συγκυρία που έχουμε σήμερα φοβάμαι μήπως τα πράγματα τα φέρει πάρα πολύ πίσω, διότι αυτά τα οποία ακούγονταν και εσείς μας θα υποστηρίζετε ότι τα επόμενα 10 χρόνια η Καλαμάτα θα εισπράξει 700, θα έχει ένα μπάτζετ 700 εκατομμυρίων ευρώ. Το 10.000 ένα άτομο δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι είναι στόχοι πλέον τελείως ουτοπικοί. Μακάρι να πετύχουμε έστω και μέρος αυτών των στόχων, ακόμη και πολύ μικρότερο. Ο προϋπολογισμός αυτός ήταν ένα σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερος. Μπορεί να είναι και μικρότερος. Εξαρτάται και ο προϋπολογισμός. Δεν είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν απευθείας στο Δήμο για να υλοποιήσει μια δράση. Είναι ο προϋπολογισμός όλων των δράσεων, όλων των συνεργαζόμενων και των εμπλεκομένων που έχουν δράσει. Κατανοητά. Όχι. Σε άλλες εποχές. Όμως, προφανώς ο πόλεμος στην Ουκρανία, ας μην τα ρίχνουμε στον πόλεμο της Ουκρανίας, γιατί η ενεργειακή κρίση ξεκίνησε από πέρυσι το καλοκαίρι. Πάμε. Ομόφωνα το θέμα 2. Θέμα 3.